είναι και ο Χάρης ο Βουρδουμπάς, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Πρώτη Αθηνών. Καλώς ήρθατε και εσείς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πάτε καθόλου στην Πρώτη Αθήνα? Συνεχώς. Μένω στην Πρώτη Αθήνα, ούτως ή άλλως εκεί έχω μεγαλώσει. Εκεί μένω. Πού μένετε? Στη Λαμπρινή, στη Ριζούπολη. Α, ναι, ξέρω. Ναι. Και επειδή είμαι και δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας, έχω μια αρκετά καλή εικόνα νομίζω της πόλης. Τι βλέπετε? Των προβλημάτων που έχουν οι εργαζόμενοι. Τι βλέπετε εκεί? Σε σχέση με τα δημοτικά? Όχι, σε σχέση με την κοινωνία. Κοιτάξτε, διαστρωμάτωση. Η Αθήνα, όπως και όλες οι μεγάλες πόλεις, έχουν εκτεταμένη ζώνη φτώχειας. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου το οποίο ζορίζεται, περνάει πολύ δύσκολα. Εκεί μην ξεχνάμε ότι σε πολλές από τις περιοχές αυτές μένουν και άνθρωποι από άλλες χώρες, έτσι. Υπάρχει το συγκεκριμένο ζήτημα που αποτελεί μια συνέπεια μια συνολικής πολιτικής που έχει κάνει την Αθήνα να έχει περιοχές γκέτο υποβαθμισμένες. Και αυτό το πράγμα, ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι πολιτικές, μεγαλώνουν τα προβλήματα διαρκώς. Το κύριο όμως νομίζω ότι είναι, είτε ανεξαρτήτως εθνικότητας, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου ο οποίος ζορίζεται οικονομικά, έχει πολύ σοβαρά ζητήματα σε σχέση με αυτό που αφορούν την πρόσβαση στα σχολεία, στην παιδεία, στην υγεία. Είναι ζητήματα, θέλω να πω, δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με τους εργαζόμενους σε άλλες μεγάλες πόλεις. Κατάλαβα. Αλλά ως πρωτεύουσα. Ναι, έχει, ένα θέμα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, μιας και ξεκινήσαμε από εσάς. Επειδή λέγονται, γράφονται πάρα πολλά, έχει γίνει μια απίστευτη σεναριολογία για την επόμενη μέρα των εκλογών, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ σας έχει κάνει μια ανοιχτή πρόσκληση υπό την έννοια ότι σου λέει προοδευτικός χώρος είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, να έρθει, να συγκυβερνήσουμε, να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας. Να συμφωνήσουμε σε κάποια σημεία προγραμματικά και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Βλέπω μια αρνητική στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν θέλω να σας ρωτήσω αν θα πάτε ή δεν θα πάτε, γιατί έχετε απαντήσει. Έχουμε απαντήσει. Θα σας ρωτήσω όμως το εξής. Πολλοί που έρχονται εδώ και αλλού που τους ακούω, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, στελέχη και βουλευτές και υποψήφοι βουλευτές, λένε ότι okay, τώρα έχουμε εκλογές, δεν μπορούν να πούνε ότι θα έρθουν μαζί μας, αλλά μετά τις εκλογές τι θα κάνουν? Όχι μόνο για το ΚΚΕ, για τους υπόλοιπους. Τι θα κάνουν? Θα αναγκαστούν να κάνουν μια κυβέρνηση για να μην είναι δεξιά. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Υπάρχει περίπτωση να κάνει τούμπα το Κομμουνιστικό Κόμμα? Ξέρετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είναι από τα κόμματα τα οποία κάνουν τούμπες. Το έχουμε αποδείξει αυτό το πράγμα όλα τα προηγούμενα χρόνια και ο κόσμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αυτό που λέμε μέχρι την Κυριακή των εκλογών θα ισχύει και τη Δευτέρα. Και αυτό το πράγμα αφορά όλα τα ζητήματα, προφανώς αφορά και το ζήτημα της διακυβέρνησης. Εμείς άλλωστε αυτό που εκτιμάμε και νομίζουμε ότι έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα για να το στοιχειοθετήσουμε είναι ότι πράγματι τα τρία κόμματα αυτή τη στιγμή τα οποία εμφανίζονται ως τα συστημικά κόμματα, αυτά τα οποία είναι οι επίδοξοι σωτήρες και διεκδικούν με αυτόν τον τρόπο την ψήφο του ελληνικού λαού, έχουν κοινή προγραμματική βάση. Άρα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με το ένα ή το άλλο σενάριο, εκτιμάμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα να διαμορφωθεί μια κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα, με αυτή την έννοια κιόλας, αυτό που βάζουμε εμείς στον κόσμο είναι ότι ακριβώς επειδή τη Δευτέρα, όποια κυβέρνηση, τη Δευτέρα μετά τις εκλογές, όποια κυβέρνηση και αν προκύψει, είτε αυτή είναι αυτοδύναμη είτε είναι συνεργασίας, τα προβλήματα θα παραμένουν, η αντιλαϊκή πολιτική θα είναι εδώ. Ναι, γιατί εσείς, ένα λεπτό, μισό λεπτό. Γιατί εσείς, κύριε Βουρδουμπά, είναι πασίβυλο ότι αντιμετωπίζετε τα πράγματα και την πολιτική πραγματικότητα στη χώρα με μια ιδεολογική αντίληψη τελείως διαφορετική από τους υπόλοιπους. Ναι, θα έλεγα με μια ταξική αντίληψη και προφανώς και ιδεολογική. Είναι ιδεολογικό το θέμα. Έχει να κάνει με το ποια πολιτική υπηρετεί ποια συμφέροντα. Όχι μόνο αυτό. Δεν θέλετε αυτή την κοινωνία, την αστική. Πέραν το ότι εκτιμάμε ότι η συγκεκριμένη κοινωνία είναι μια κοινωνία για τους υπόλοιπους. Όχι, δεν θέλετε την αστική δημοκρατία, θέλετε άλλο πράγμα, άλλο σύστημα. Δηλαδή. Ακριβώς λοιπόν, επειδή. Γιατί θέλω να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Βεβαίως, όχι. Εμείς ξέρετε ότι δεν το κρύβουμε. Όχι, μα δεν είπα ότι το κρύβεται. Λέμε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο σύστημα που βασίζεται στην εκμετάλλευση, που είναι ένα σύστημα το οποίο εξυπηρετεί τους λίγους, δεν μπορεί να είναι η διέξοδο και το μέλλον. Κατά συνέπεια, εσεί, για να τα βάλουμε σε μια τάξη, είναι πασίδηλο ότι αυτό που επιδιώκεται είναι ένα άλλο είδου, μια άλλη δομή στο κράτο. Δεν θέλετε αυτή τη δομή που υπάρχει. Κατά συνέπεια.
Την κριτική την κάνετε με αυτό το δεδομένο. Πάω τώρα στο να μου, να μου δώσετε μια φράση μόνο παρακαλώ, να προσθέσω αυτό. Παρακαλώ, ναι. Ότι παρότι το γεγονός ότι προφανώς η διέξοδος που εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρχει για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου δεν είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το σύστημα. Ακριβώς επειδή δεν έχουμε και τις δεσμεύσεις που έχουν αυτά που υπάρχουν μέσα σε αυτό το σύστημα, είμαστε αυτοί οι οποίοι μπορούμε να εγγυηθούμε ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η δύναμη των εργαζόμενων με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ και γι' αυτό το λόγο καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει μαζικά. Ένας φίλος εδώ, γιατί τα ερωτήματα που έρχονται είναι επώνυμα. Όταν είναι ανώνυμο το αποφεύγω, αλλά τα επώνυμα ερωτήματα τα κάνω. Η ειδική σφορά αλληλεγγύης στους συνταξιούχους, που επευλήθηκε 1η Οκτώβου του 2010 και καταβάλλεται κανονικά με σκοπό την κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης του ΕΑΣ, λέει η ΕΑΣ, η εν λόγω εισφορά επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των 1.400 ευρώ κλιμακωτά και επιπλέον η εισφορά ποσοστό 3% έως 10% καταβάλλον συνταξιούχοι έχουν επικουρική από 300 ευρώ και πάνω. Για μένα αυτή η κράτηση ανέρχεται στα 2.590 ευρώ το χρόνο και διατηρείται. Δεν υπάρχει, δεν έχει φύγει αυτή, επειδή διαφημίστηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Δημοκρατία ότι εμείς θα τη διώξουμε, εμείς τη διώξαμε. Σε μερίδα εργαζομένων υπάρχει αυτό. Κάνω λάθος? Όχι απλά δεν κάνετε λάθος γι' αυτό. Αν κάνει λάθος ο άνθρωπος που στείλει το μήνυμα, δηλαδή. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι και ακούμε διάφορα πράγματα προεκλογικά. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση ισχύει. Αλλά έχουμε ακούσει τα προηγούμενα διάστημα. Συγγνώμη. Και λέει ότι η φορολογική, ειδική φορολογική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σε όλους τους φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, που ήταν 533 ευρώ το χρόνο, καταργήθηκε από 1η-1η του 2023. Ναι. Αυτή έχει καταργηθεί η εισφορά. Να, μένει το άλλο ότι, που σας διάβασα. Πούμε ότι. Και δεν το λένε αυτά τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί και τα τρία από διαφορετικές θέσεις σε κάθε χρονική περίοδο το έχουν υπηρετήσει. Δεν υπάρχει μνημονιακός νόμος. Ούτε από το πρώτο, ούτε από το δεύτερο, ούτε από το τρίτο, το μεγαλύτερο μνημόνιο που να έχει καταργηθεί αυτή τη στιγμή. Είναι σε ισχύ όλα αυτά. Με αυτή την έννοια, αυτή είναι η πολιτική η οποία εκφράζει και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτήν έχουν υπηρετήσει το προηγούμενο διάστημα και κατά τη γνώμη μας, επειδή αυτή την πολιτική είναι δεδομένο ότι θα την υπηρετήσουν και μετά τις εκλογές, ξαναλέω με οποιοδήποτε σχήμα και αν τελικά καταλήξει, γι' αυτό ο κόσμος ο οποίος υποφέρει. Είτε είναι συνταξιούχος όπως ο κύριος ο οποίος κάνει το ερώτημα, είτε είναι εργαζόμενη, είτε είναι νεολαία, η οποία βλέπει διαρκώς αδιέξοδα και τείχους μπροστά της, πρέπει να αξιοποιήσει τις εκλογές, την ψήφο που έχει, για να στείλει ένα καθαρό μήνυμα. Και καθαρό μήνυμα, καθαρό μήνυμα πρέπει να είναι αυτό που εκφράζει τα συμφέροντα των πολλών. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες που έχουμε γενιές οι οποίες ζουν χειρότερα από τους γονείς τους. Και αυτό το πράγμα δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Ισχύει και στην Ελλάδα, ισχύει και σε όλο τον λεγόμενο δυτικό κόσμο. Και ταυτόχρονα την ίδια ώρα ολοένα και πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Με αυτή την έννοια λέω, κατά τη γνώμη μας, αυτό που προκύπτει είναι ότι το σύστημα έχει φτάσει στα όρια του. Ναι. Το οποίο οι αντιφάσεις του που υπήρχαν πάντα έχουν οξυνθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο διαχείρισης και οι πολιτικές που έρχονται να τον διαχειριστούν επιδεινώνουν διαρκώς την κατάσταση τους πολλούς. Ένα λεπτό. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι χρειάζεται να πάει συζήτηση παραπέρα. Έχετε μία ρητορική η οποία, όπως σας είπα και προηγουμένως, στηρίζεται σε μία ιδεολογική αντίληψη που έχετε. Και πολιτική πρακτική όμως, καθημερινή επικοινωνία με τον κόσμο. Πρακτική όμως, μισό λεπτό. Προτείνεται μία πολιτική πρακτική σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο πιστεύετε. Πώς μπορεί δηλαδή αυτή η πολιτική πρακτική να εφαρμοστεί σε ένα σύστημα το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από εσάς? Δηλαδή, εσείς πιστεύετε σε έναν κομμουνισμό, σε ένα κομμουνιστικό σύστημα, οι άλλοι πιστεύουν σε ένα αστικό καπιταλιστικό σύστημα. Δεν μπορεί να. Αυτά προτείνετε, δεν μπορούν να τα κάνουν αυτοί. Ναι. Γιατί δεν τους νοιάζει να τα κάνουν, έχουν άλλη λογική. Ναι. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε. Να το καταλάβατε τι λέω. Ναι, όχι, δηλαδή και κουντράμε σε μια συζήτηση. Όχι, είναι πάρα πολύ απλό. Ναι, δηλαδή. Πάρα πολύ απλό και υπάρχει. Το καταλαβαίνετε. Υπάρχει τι λέω, και μια εμπειρία δηλαδή, και στην Ελλάδα και αλλού. Κατά συνέπεια, είναι σαν να κάνετε μια προσπάθεια σε εισαγωγικά ή εκτός ακτιβισμού απέναντι στο σύστημα αυτό που υπάρχει. Όχι, καθόλου. Καθόλου έτσι. Γιατί, θα σας το εξηγήσω. Γιατί αλλιώς. Θα σας το εξηγήσω. Ναι, δεν θέλω να κάνουμε ακρηγορήσουμε, γιατί θέλω να πάω στα παρακάτω. Πολύ συγκεκριμένα να το πω. Ό,τι έχουν κατακτήσει εργαζόμενοι όλες τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει με τον αγώνα τους και τη διεκδίκησή τους, αναγκάζοντας κυβερνήσεις οι οποίες προφανώς δεν έχουν ως βασικό τους μέλημα να τους ικανοποιήσουν τα συμφέροντά τους, να τους δώσουν πράγματα. Αυτό έχει βελτιώσει τις συνθήκες
σε σχέση με 50 και 100 χρόνια πριν. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε μια εποχή που αυτά τα πράγματα παίρνουν όλα πίσω, αυτές οι κατακτήσεις των εργαζομένων. Λοιπόν, τώρα... αυτή την έννοια, σε αυτή την πορεία πρέπει να κινηθούμε. Ωραία. Και βέβαια, εκ των πραγμάτων, ισχύει αυτό που λέτε, ότι ακριβώς επειδή έχει φτάσει, έχει αποδειχτεί πλέον. Άλλο, δε... Όχι, όχι, είναι πολύ συγκεκριμένο. Σήμερα μπορεί να κατακτήσει ο εργαζόμενος λαός πράγματα. Μάλιστα, το δεν είναι σταθερά αυτά τα πράγματα, δεν είναι μόνιμα, γι' αυτό χρειάζεται και ριζικές αλλαγές. Κυρίως Γιώργο, να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο του κόμματος. Ξέρετε, κύριε Χατζή, εμείς δεν την ψηφίσαμε. Το γνωρίζω, ναι, και μου κάνει εντύπωση αυτό. Και διαφωνήσαμε και με την αντίστοιχη ρύθμιση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και ο λόγος για τον οποίο το κάναμε έχει να κάνει με το γεγονός ότι περιλαμβάνεται σε συγκεκριμένη ρύθμιση διατυπώσεις, οι οποίες έχουν ορισμένες, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γενικευτούν, ακριβώς επειδή υιοθετούν την απαράδεκτη, κατά τη γνώμη μας, εξίσωση κομμουνισμού, ναζισμού, τη θεωρία των δύο άκρων. Διευκρινίσαμε τουλάχιστον, άδικο να μην το αναγνωρίσουμε. Αυτό πάντως και εμείς συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει καμία. Το διευκρινίσαμε αυτό. Το διευκρινίσαμε. Η ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ περιλάμβανε διατάξεις από τον λεγόμενο τρομονόμο. Εντάξει, και αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους δεν το ψηφίσαμε. Και έχουμε ξεκάθαρο ούτως ή άλλως ότι ακριβώς επειδή δεν μιλάμε για αντισυστημικές δυνάμεις, όλα αυτά τα ναζιστικά, φασιστικά μορφώματα, αλλά βαθιά συστημικές. Απόδειξη αυτού είναι ότι ο αρχηγάνθρωπος που υπήρχε συζήτηση για να μπει μπροστά. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύετε να σας ενοχλήσουν εσάς. Καλά. Γιατί το λέω, κοιτάξτε. Όχι, με συγχωρείτε, το λέω. Δεν καταλαβαίνω τι. Διότι εσείς είστε ένα κόμμα το οποίο κάνει τη δουλειά του, λέει αυτό που νομίζει. Οκ, άλλοι συμφωνούν, άλλοι δεν συμφωνούν. Ψάχνω να δω την επιστολή. Αυτού του είδους τα μορφώματα, κύριε Χατζή, ξέρετε, τι βρήκα. Λειτουργούν ως μπαμπούλες, λοιπόν, του συστήματος. Αυτός είναι ο ρόλος. Προς τον κύριο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. 4 Οκτωβρίου 1974. Αριθμός πρωτοκόλλου 5855. Ναι. Μπορώ να σας συστήνω. Ο Δηλών είναι το πρόσωπος του κόμματός σας, ο δικηγόρος δηλαδή, που λέτε ότι η αρχή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αντιτίθεται προς πάσαν ενέργειαν αποσκοπούσαν στη βία κατάληψη της εξουσίας ή στην ανατροπή του ελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος. Κατά συνέπεια, δεν μπορώ να σας πιάσουν αυτοί οι νόμοι. Αυτό το έχετε δηλώσει στον Άριο Πάγο για να κατέβετε στις εκλογές τότε που σας νομιμοποίησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πρώτον, δεν μας νομιμοποίησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θα το ξέρετε. Αυτό σας νομιμοποίησε, αλλά μπάσχετε. Φαντάζομαι ιστορικά ότι η ίδια η δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος επέβαλε την νομιμοποίησή του και γι' αυτό θα το ξέρετε. Φαντάζομαι. Καλά, εντάξει, τώρα αυτό μην το πιάσουμε τώρα. Μην το πιάσουμε. Τα γραφεία του κόμματος είχαν ανοίξει πριν. Εντάξει, μην το πιάσουμε. Θέλω να δεν σας νομιμοποιούσα, αλλά μην τα λέτε. Το ξέρουμε μόνο από τα ιστορικά ζητήματα. Η εμπειρία που έχουμε ως κόμμα. Ωραία. Παρακολουθούμε και την πραγματικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί, όμως, γιατί πιστεύετε στην Ευρωπαϊκή ότι. Η Ένωση λοιπόν αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές χώρες με την επικάλυψη της δημοκρατίας υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα που είναι απαγορευμένα. Υπάρχουν κομμουνιστικά σύμβολα που απαγορεύονται. Μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα τώρα. Ξαναλέω λοιπόν. Δεν γίνονται. Δεν θα γίνει αύριο το πρωί αυτό. Δεν γίνονται αυτά. Πώς θα γίνουν. Δεν γίνεται αύριο το πρωί στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά είναι μια διαδικασία νομοθετική. Που σας ενοχλούσε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ανοιχτά. Η ουσία του ζητήματος όμως, και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό, ναι, είναι ότι τα συγκεκριμένα μορφώματα, ακριβώς επειδή είναι μπαμπούλα του συστήματος και μέρος του συστήματος και γι' αυτό άλλωστε στηρίζονται και από επιχειρηματικά συμφέροντα, έχουν συναντήσει και κλίμα ανοχής και από μια σειρά κόμματα και όλα τα προηγούμενα χρόνια για να γιγαντωθούν σε μια προηγούμενη φάση. Είναι εχθροί του εργατικού, του λαϊκού κινήματος, είναι εχθροί του εργαζόμενου λαού. Με αυτή την έννοια έχουν κινηθεί και το ξέρετε τώρα ένα τμήμα της δίκησης της Αυγής. Παρακαλώ, σε επίθεση σε κομμουνιστές, το πέραμα, το ξέρετε αυτό. Αυτός που θα το λύσει το συγκεκριμένο ζήτημα, που θα τους απομονώσει και θα τους τσακίσει στους χώρους δουλειάς, στις γειτονίες, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα.